Κυρία Κόρκα, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να έχουμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή και την ομορφιά που είδαμε όλοι στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, αλλά και το γεγονός ότι ευωδόθηκαν οι προσπάθειές σας για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Πείτε μας καλύτερα εσείς ποια ακριβώς ήταν αυτή η επιτυχία της υπηρεσίας σας. Ήταν μια συλλογική δουλειά των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και έφερε το αίσιο αποτέλεσμα να εγγράψουμε τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων ως 18ο μνημείο της Ελλάδας στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να φανταστείτε ότι οι πανηγυρισμοί των χωρών όταν γράφουν στην UNESCO είναι κάτι το απίστευτο. Έτσι και εμείς νιώθουμε υπερήφανοι και πιστεύουμε ότι για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός από περηφάνεια, αποτελεί και πόλο έλξης τουρισμού θεματικού. Αναμφίβολα, όταν ένα μνημείο μπαίνει στον κατάλογο της UNESCO, προσελκύει τουρισμό και μάλιστα ποιοτικό τουρισμό στην περίπτωση των Φιλίππων, επειδή είναι ο χώρος που δημιουργήθηκε από τον Φίλιππο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά έχει μεγάλη σημασία γιατί εκεί έγινε η μάχη των Φιλίππων που άλλαξε τη ρωμαϊκή ιστορία, άρα και την ιστορία του δυτικού πολιτισμού και κυριότερα επειδή ο Παύλος ίδρυσε εκεί την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα προσελκύσει και προσκυνηματικό τουρισμό και θα φέρει προβολή και ανάπτυξη σε όλη την περιοχή. Αυτή η προσπάθεια έγινε εν μέσω του πραξικοπήματος, έτσι. Πώς το ζήσατε εσείς που ήσασταν εκεί? Ήταν κάτι το απίστευτο, γιατί βρεθήκαμε εν μέσω αερομαχιών, εχθροπραξιών, να γίνονται οδομαχίες, να φεύγουν βλήματα ακριβώς πάνω από το λεωφορείο στο οποίο εγκλωβιστήκαμε μέσα στο δρόμο της Κωνσταντινούπολης από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Γινόντουσαν όλα πάνω από το κεφάλι μας και μπροστά στα μάτια μας. Έφυγε ένα βλήμα, χτύπησε το αεροδρόμιο. Παραδίπλα χτυπήθηκε αστυνομικός σταθμός. Και εκεί ο ραδιοφωνικός σταθμός. Και δυστυχώς τα ζήσαμε χωρίς να το περιμένουμε, γυρνώντας πίσω στα ξενοδοχεία μας. Ήταν αδύνατο να πλησιάσουμε και μείναμε σχεδόν ένα 24ωρο στο δρόμο. Ήταν μια ηρωική κατάσταση που ζήσατε. Όμως η ηρωική ήταν και η κατάσταση με την επιστροφή των κούρων, μια και αξίζει να το μάθει ο κόσμος που θα δει αυτή τη συνέντευξη, ότι ήταν και δική σας, πολύ σημαντική δική σας συνεισφορά στο να κατασχεθούν σαν προϊόντα αρχαιοκαπηλείας οι κούροι που αυτή τη στιγμή κοσμούν το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου. Η συνεργασία μας με την αστυνομία έφερε το αποτέλεσμα της κατάσχεσης των κούρων. Όμως πρέπει να πω ότι δουλεύαμε 7 μήνες μαζί με την αστυνομία προκειμένου και με τους συνεργάτες μου να φέρουμε το αποτέλεσμα αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που και η σαρκοφάγος του Χιλιομοδίου που πιστοποίησε την ύπαρξη της αρχαίας Θενέας στην περιοχή του Χιλιομοδίου. Που αποτέλεσε την αρχή, το ένασμα για αυτή τη μεγαλύτερη αρχαιολογική έρευνα. Κινήσαμε και συστηματικές ανασκαφές, αλλά και οι κούροι έδειξαν το μεγαλείο της πόλης της αρχαίας Θενέας, η οποία ήταν άγνωστη. Τότε ξέραμε μόνο το κούρο που βρισκόταν στο Μόναχο. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσω τους συνεργάτες οι οποίοι βοήθησαν και που είναι αφανείς ήρωες στην προσπάθεια αυτή. Βεβαίως τα πράγματα είναι ανοιχτά. Μένει να εντοπίσουμε τον πραγματικό τόπο προέλευσης που βεβαίως είναι η Τενέα, αλλά πρέπει να δούμε από πού προήλθαν οι κούροι για να αποκτήσουμε και πολλά άλλα τέτοια ευρήματα και να εμπλουτίσουμε την ιστορία μας και το μουσείο μας στην αρχαία Κόρινθο και να μάθουμε την πραγματικότητα του πολιτισμού μας. Γιατί η Τενέα απήκησε τις Σιρακούσες μαζί με την Κόρινθο και ήταν ακμάζουσα πόλη. Έχει μεγάλη σημασία να μάθουμε την ιστορία της. Για να γίνει αυτό τι χρειάζεται, χρήματα σε μια δύσκολη εποχή ή και κάτι ακόμα?
χρειάζονται πολλά. Χρειάζεται η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, να καταλάβουμε πόσο μας αφαιρεί το πολιτιστικό μας πλούτο η αρχαιοκαπηλεία. Πρέπει να βοηθήσει, όπως και το Πράτη, η τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν. Αυτά τα πράγματα όντως τα διαπιστώνουμε στην ανασκαφή μας, έχουμε τη συνδρομή και του κόσμου και ανθρώπων που προσφέρουν ανιδιοτελώς, αλλά και το Δήμο και την περιφέρεια έχουμε στο πλευρό μας και πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε με στενή συνεργασία και αυτό το τονίζω όλοι μας. Ξεκινάτε με τον κόσμο, λέτε τους κατοίκους, δηλαδή κατά την άποψή σας η αρχαιοκοπηλεία ξεκινάει από τους γηγενείς, έτσι. Είναι ένα μεγάλο φαινόμενο που δυστυχώς είναι μια μάστιγα σήμερα. Όμως σίγουρα ξεκινάει από τον ντόπιο που αν βρει κάτι και δεν καταλάβει την αξία του, μπορεί και να το καταστρέψει, μπορεί και να το πουλήσει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει τα μουσεία μας να δείχνουν την ιστορία μας. Πρέπει να τη ζούμε, να την καταλαβαίνουμε για να έχουμε μέλλον. 18 μνημεία βρίσκονται στην UNESCO. Κάποια από αυτά βρίσκεται στην Κορινθία. Μέχρι στιγμής δεν έχει εγγραφεί μνημείο της Κορινθίας. Όμως, εάν οι χώροι πραγματικά αξιολογηθούν από το Διεθνές Οικομός, αφού γίνουν οι κατάλληλες υποδομές, θέλει πάρα πολύ δουλειά από την τοπική κοινωνία, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την αρχαιολογική υπηρεσία βεβαίως που καταβάλει κάθε προσπάθεια, για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να μπουν χώροι της Κορινθίας στον ενδεικτικό κατάλογο από όπου αντλούμε και αρχίζουμε και εγγράφουμε στον κατάλογο της UNESCO. Αλλά θέλει πολλή δουλειά, σχέδια διαχείρισης και πολλές προϋποθέσεις και για τον επισκέπτη. Χωρίς να θέλω να γίνω πολύ τοπικιστής, η περιοχή που περπάτησε ο Απόστολος Παύλος, η αρχαία Κόρινθος, δεν μπορούν να αποτελέσουν μνημεία που να αξίζει να ασχοληθεί κάποιος. Πολλά μνημεία της Κορινθίας είναι πολύ αξιόλογα. Αλλά η UNESCO έχει την απέτηση να έχουν μοναδική παγκόσμια αξία και να έχουν πολλά στοιχεία και για την αυθεντικότητα και για την ολοκληρωμένη παρουσίασή τους οι χώροι. Ένας χώρος που συνδέεται πολύ στενά με τους Φιλίππους είναι οι Κεχριές, όπου έχουμε ανασκαφή μαζί με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Τώρα βεβαίως βρισκόμαστε στη φάση της μελέτης του υλικού. Είχαμε ανασκαφή για 3 χρόνια εκεί. Εκεί ο Παύλος ίδρυσε τη δεύτερη εκκλησία στο ευρωπαϊκό έδαφος και έχουμε πολύ σημαντικά μνημεία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία επέκταση της εγγραφής των Φιλίππων. Αλλά και πολλά άλλα μπορούν να γίνουν και ήδη έχουν ξεκινήσει. Αρκεί δηλαδή κάποιοι να αποφασίσουν ότι ασχολούνται λίγο πιο οργανωμένα με τον αρχαιολογικό μας πλούτο. Μπορούμε να το κάνουμε, βεβαίως. Να ελπίσουμε αυτά που λέτε, κυρία Κόρκα, να βρουν τα αυτιά που πρέπει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το κύριο, το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή των ανθρώπων, έτσι, των τοπικών κοινωνιών. Βεβαίως, και τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, πρέπει να καταλάβουν τη σημασία του πολιτισμού. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι το μέλλον για όλους μας και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε αυτό, και εμείς οι αρχαιολόγοι, να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, να καταλάβουν το έργο μας και ότι καμιά φορά και μερικές καθυστερήσεις είναι πραγματικά για το ευρύτερο καλό. Πώς αισθανθήκατε, γιατί σας είδαμε ότι ήσασταν στη εγγένεια της νέας αίθουσας του Μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου? Πάρα πολύ συγκινημένη. Ειλικρινά, ήταν μια προσπάθεια ετών και ήταν μια προσφορά, μια συμβολή στην πατρίδα μου. Ήταν μια προσφορά του Υπουργείου στον κόσμο. Θεωρώ ότι όλοι βοήθησαν και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Κορινθία. Να ελπίσουμε να βρεθούν και άλλα ευρήματα σημαντικά, γιατί ξέρουμε ότι συνεχίζεται η αρχαιολογική έρευνα και γιατί όχι να κάνουμε και μια συνέντευξη στον αρχαιολογικό χώρο.
Πότε θα είναι διαθέσιμος προς το κοινό για επίσκεψη? Η ανασκαφή μας στο Χιλιομόδι, όπου έχουμε τοπίσει την αρχαία Τενέα, είναι ακόμα στο ξεκίνημά της. Θέλει πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, πολλή στήριξη για να μπορέσει να προχωρήσει. Όμως πολύ ευχαρίστως να έρθετε κατά τη διάρκεια της έρευνας από 1η Σεπτέμβρη μέχρι 10 Οκτώβρη και να σας παρουσιάσουμε τα ήδη πολύ σημαντικά ευρήματα. Καλό είναι να τα δουν και οι κάτοικοι της περιοχής για να νιώσουν ότι είναι μέρος της ιστορίας τους, γιατί έτσι την αγαπάς την ιστορία σου, όχι όταν γίνεσαι κοινωνός. Δηλαδή ήταν πραγματικά πολλοί που δάκρυσαν βλέποντας τους κούρους της Τενέας. Κυρία Κόρκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και να ευχηθώ να μην ξαναζήσετε καταστάσεις σαν αυτές που ζήσατε στην Τουρκία, να ζείτε μόνο καταστάσεις ευτυχίας σαν αυτή της παρουσίασης των κούρων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθειά σας να φέρνετε τον κόσμο κοντά στον πολιτισμό. Να πιέσουμε, προσπαθούμε, κυρία Κόρκα, γιατί ο πολιτισμός είναι το μόνο που έχει μείνει σε αυτή τη χώρα τελικά. Είναι η βάση μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.